Ήταν μια καυτή ζεστή μέρα όταν ο Λάρι έβαλε ένα στοίχημα με τους φίλους του. Ο τύπος τους είπε ότι το νερό που παράγεται από διαφορετικές εταιρείες έχει και διαφορετική γεύση. Εκείνη την ώρα χαλάρωναν στον κήπο ενός φίλου του Λάρι, πίνοντας νερό και λεμονάδα. «Μπορείτε να μου δέσετε τα μάτια. Θα πιω μια γουλιά από δύο μπουκάλια νερό. Αυτό που έχουμε στο τραπέζι και αυτό που θα φέρετε από την κουζίνα. Στοιχηματίζω ότι θα μπορέσω να καταλάβω τη διαφορά». Μετά έκανε ακριβώς αυτό. Οι φίλοι του ήταν έτοιμοι να δώσουν στον Λάρι τα λεφτά που είχε κερδίσει, αλλά ο detective, ναι, ήταν και αυτός εκεί, μπήκε στη μέση. «Εξαπάτησες», είπε. «Γιατί το σκέφτηκε αυτό?» Ήταν μια εξαιρετικά ζεστή μέρα, δεν είναι περίεργο που το νερό που ήταν έξω για αρκετές ώρες, ήταν πολύ πιο ζεστό από το νερό που έφεραν από την κουζίνα. Η Ελένη κάλεσε την αστυνομία νωρίς το πρωί. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, είπε στους αστυνομικούς την ιστορία της. «Εργάζομαι σε ένα μουσείο. Χθες πήρα στο σπίτι μου αρκετά αρχαία βιβλία, ήθελα να κάνω μια έρευνα. Αλλά τότε συνέβη μια διακοπή ρεύματος. Άναψα μερικά κεριά και συνέχισα τη δουλειά μου, ξαφνικά άκουσα το κουδούνι της πόρτας να χτυπάει. Όταν άνοιξα την πόρτα, κάποιος με μαύρη μάσκα με χτύπησε στο κεφάλι. Όταν συνήλθα τα βιβλία είχαν εξαφανιστεί. Ο detective συνέλαβε τη γυναίκα για ψευδή αναφορά. Γιατί? Αν είχε γίνει διακοπή ρεύματος, το κουδούνι της πόρτας δεν θα λειτουργούσε. Ο detective περπατούσε κατά μήκος του ποταμού όταν άκουσε κάποιον να ουρλιάζει. Ήταν μια νεαρή γυναίκα που πνιγόταν. Ο detective άφησε αμέσως τα παπούτσια και το σακίδιο του στο έδαφος και βούτυξε στο νερό. Ευτυχώς πρόλαβε. Όταν ο detective έβγαζε τη γυναίκα από το ποτάμι, είδε έναν περαστικό να στέκεται δίπλα στα πράγματά του. «Δυστυχώς, δεν ξέρω κολύμπι, αλλά πρόσεξα τα πράγματά σας», είπε ο άντρας. «Τότε γιατί ψάξατε στο σακίδιο μου», ρώτησε ο detective. «Πώς κατάλαβε ότι κάποιος είχε ανοίξει το σακίδιο του?» Όταν του έπεσε η τσάντα στο έδαφος, το φερμουάρ ήταν στην αριστερή πλευρά, αλλά τώρα είναι στη δεξιά. Ο detective ανακάλυψε ότι ένας παράνομος διακινητής επρόκειτο να φύγει από τη χώρα, μέσω του μεγαλύτερου αεροδρομίου της πόλης. Έφτασε εκεί και συνέλαβε τρεις υπόπτους. «Κοιτάξτε τους και προσπαθήστε να καταλάβετε ποιος είναι ο παράνομος διακινητής». Είναι ο τρίτος επιβάτης. Η βαλίτσα του είναι γεμάτη με εντελώς τυχαία πράγματα, γυναικεία παπούτσια. Μερικά χαλιά παλιά βρώμικα τζιν. Μια περούκα. Επιπλέον, όταν είναι κλειστή, η βαλίτσα φαίνεται πολύ μεγαλύτερη από ότι όταν είναι ανοιχτή. Ο φίλος του detective Josh χτύπησε το γόνατό του ενώ έπαιζε φρίσμπι. Ο γιατρός άφησε τον τύπο να μείνει στο σπίτι, αλλά σε καμία περίπτωση δεν του επέτρεψε να σηκωθεί από το κρεβάτι του. Εκεί βρισκόταν και ο detective, ο οποίος υποσχέθηκε στο γιατρό να προσέχει το φίλο του. Κάποια στιγμή, όμως, έπρεπε να φύγει για αρκετές ώρες. Ζήτησε από την αδελφή του, τη Σάρα, να φροντίσει τον Τζος.
Όταν επέστρεψε ο detective, η Σάρα του είπε ότι ο Τζος είχε ακολουθήσει τις οδηγίες και κοιμόταν όλη μέρα. Όταν όμως ο detective μπήκε στο δωμάτιο του φίλου του, αμέσως κατάλαβε ότι ο άντρας είχε σηκωθεί. Πώς το κατάλαβε αυτό? Ο Τζος μετέφερε το φωτιστικό του κομωδίνου του από το γραφείο στο κομωδίνο του και το έβαλε στην πρίζα. Η αδελφή του detective, η Σάρα, ήταν παντρεμένη με τον Μάικλ, έναν επαγγελματία ποδηλάτη. Ένα Σάββατο πρωί, ο detective ήρθε να τους επισκεφθεί και παρατήρησε ότι όλοι ήταν εξαιρετικά νευρικοί. Αποδείχθηκε ότι ο Μάικλ επρόκειτο να έχει ένα δύσκολο τουρνουά ποδηλασίας. «Υπόσχομαι ότι θα σου φέρω την ανθοδέσμη που δίνουν στον νικητή», είπε ο Μάικλ στη Σάρα. 4 ώρες αργότερα όντως επέστρεψε με όμορφα λουλούδια. Αλλά ο detective κατάλαβε αμέσως ότι ο Μάικλ δεν είχε κερδίσει το τουρνουά. Πώς? Τα λουλούδια ήταν στην πραγματικότητα από τον κήπο της Σάρα. Ο detective οδηγούσε σε έναν επικίνδυνο ορεινό δρόμο. Ξαφνικά πάτησε τα φρένα. Είδε έναν άντρα να κάθεται στην άκρη του δρόμου και να κλαίει. Αποδείχτηκε ότι ο άντρας δεν κατάφερε να ελέγξει το αυτοκίνητό του, αυτό έπεσε από το δρόμο και ο άντρας πετάχτηκε από το παράθυρο. Αυτή τη στιγμή το πολύ ακριβό αυτοκίνητό του δεν μπορούσε να επισκευαστεί. «Θα μπορούσατε να γίνετε μάρτυράς μου όταν ετοιμάσω τα έγγραφα για την ασφαλιστική μου εταιρεία», ο detective συμφώνησε, αλλά ζήτησε από τον άντρα να του δείξει τι υπήρχε μέσα στο αυτοκίνητο. Ο άντρας έβγαλε το κλειδί από την τσέπη του και ξεκλείδωσε το κατεστραμμένο αυτοκίνητο. «Δεν θα συμμετάσχω σε αυτή την απάτη», είπε ο detective. Γιατί πίστευε ότι ο άντρας έλεγε ψέματα. Αν ο άντρας είχε πεταχτεί έξω από το αυτοκίνητο το κλειδί, θα ήταν ακόμα στη μηχανή ανάφλεξης. Η φίλη του detective, η Άννα, του τηλεφώνησε και του ζήτησε να την επισκεφτεί. Είπε ότι είχε να κάνει με τον άντρα της, τον Μάρτιν. Μου είπε ότι έπρεπε να πάει σε ένα επαγγελματικό ταξίδι στα βουνά. Δεν ήθελε πραγματικά να πάει εκεί, γιατί μισεί το κρύο. Αλλά έπρεπε, οπότε μαζέψαμε πολλά ζεστά ρούχα και έφυγε. Όταν ο Μάρτιν έφτασε εκεί, μου έστειλε μια φωτογραφία από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του. Αισθάνομαι ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτή τη φωτογραφία. Ο detective δεν χρειάστηκε παρά μια ματιά στη φωτογραφία και κατάλαβε ότι ο Μάρτιν είχε όντως πει ψέματα στη γυναίκα του. Πώς το κατάλαβε? Υπάρχουν φοινικόδεντρα έξω από το παράθυρο, αυτά τα δέντρα δεν μεγαλώνουν σε κρύα κλίματα.